καθηγητή μου ήθελα απλώς να του δείξω τα εισιτήρια από το κινητό μου που ήταν από ταξίδι. Και για κάποιο λόγο έπιανε το κινητό μου και έτσι μου στο χέρι. Και επειδή του είπα να μου κάνεις, είτε να πάξε με το λαιμό, όπως μου πουνέμε στα μάτια, το μόνο που πουνέμε στα μάτια. Ο αστυβασπιστής που ήταν τζαμέ ο ίδιος εκρατούσε με. Μετά ήρθε ο διοικητής, έπιανε με το λαιμό, έβαλε με πάσα μάρκα και έδερνε με κανονικά τα πάστη κελέ. Εγώ πόνω πολλά τώρα, εγώ δεν είμαι καλά τώρα για τον διοικητή. Και εγώ βούρισα να φύγω να σωθώ και βρούσε μου πίσω και κλωτσούσε με. Και απειλούσε με συνέχεια. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να χτυπά τα κοπελούθια του κόσμου. Υπάρχουν τιμωρίες, όφιλε να τον τιμωρήσει. Δεν έχει δικαίωμα να πουνιαρίσει και το γιο μου, να του κάνει ζημιά με στο μάτι, να πριστεί το κεφάλι του, να έχει σημάθηκε να μπει από λαιμό, να έχει σημάθηκε πάει στο λαιμό. Τούτο, τα πράγματα είναι καταδικαστέα. Υπάρχουν τιμωρίες, όφιλε να του βάλει τιμωρία. Καλό μεσημέρι, κύριε Κυριακό. Λοιπόν, είναι κοντά σας οι καταγγελίες. Από πλευράς Υπουργείου Άμυνας, τι μπορεί να δηλωθεί? Θα δηλωθεί ότι είναι ένα πολύ ατυχές περιστατικό. Το Υπουργείο, σε συνεννόηση και με τον Αρχηγό, ο οποίος διάταξε ήδη ανάκριση, θα αποδοθούν ευθύνες αυστηρότατες σε όσους έχουν ευθύνη για το περιστατικό. Προς το παρόν όμως θα αναμένουμε το πόρισμα της έρευνας και με βάση το πόρισμα θα αποδοθούν ευθύνες με βάση τους κανονισμούς. Όταν λέτε ατυχές περιστατικό, τι ακριβώς εννοείτε? Γιατί μιλάμε για ξυλοδαρμό, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες. Κοιτάξτε, έχει διαπιστωθεί και έχει επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει περιστατικό, ότι έγινε το περιστατικό. Τώρα, πώς έγινε το περιστατικό, θα διαφανεί από την ανάκριση. Δεν μπορούμε να καταδικάσουμε τώρα οποιονδήποτε πριν να έχουμε το πόρισμα της ανάκρισης. Έχετε επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο, με τον διοικητή? Η πρώτη αντίδραση ποια είναι? Αυτό είναι θέμα που το διαχειρίζεται το ΓΕΦ και ο διοικητής εκεί της ταξιαρχίας. Το Υπουργείο αναμένει το πόρισμα της προκαταρκτικής έρευνας και στη συνέχεια θα διαταχθούν περαιτέρω έρευνες για το συμβάν. Άρα περιμένετε να δείτε το αποτέλεσμα της έρευνας, τους ισχυρισμούς να τους διερευνήσουν οι αρμόδιοι. Μέχρι τότε, εντάξει, υπάρχει και το τεκμήριο της αθωότητας για να έχετε την εικόνα ολοκληρωμένη. Ακριβώς, και θα αποφασίσει ο αρχηγός του σώματος για τα παραπέρα. Ακριβώς. Άρα έχουμε όλες τις πλευρές, την έρευνα περιμένετε για να καταλήξετε στα συμπεράσματά σας. Ακριβώς. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.